Δεν νομίζω ότι κανένας υποτιμάει τίποτα. Και γι' αυτό θα επαναλάβω ότι σήμερα οι παίκτες μας έδωσαν ότι απεκατέστησαν την τάξη. Μπορεί να μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Κανέλη στο. Ηλιάνε Κανέλη. Γεια σα, κύριε Κανέλη. Στα αυτιά σα, γεια σα. Αυτή η αποκατάσταση τη τάξη. Μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος συχαίνεται γενικώς τις τάξεις, παλαιές, νέες και μελλοντικές. Εγώ νόμιζα ότι είστε σε ένα επαναστατικό κόμμα, δεν είστε πέτσι. Ακριβώς γι' αυτό συχαίνομαι τις τάξεις. Και η επανάσταση μπορεί να αργεί λίγο για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στη φετινή σεζόν, αλλά κάποια στιγμή θα συντελεστεί και αυτή, όπως και σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δυσκολεύομαι βαθύτατα να αντιληφθώ πώς μπορεί η επανάσταση να σχετίζεται με ένα σύλλογο που είχε για πρόεδρό του τον Βασιλιά της Ελλάδος. Αν αναγνωρίζετε τόσα μεγαλεία στον Παναθηναϊκό, τότε θα μου επιτρέψετε. Όχι εγώ, το επιστολόχαρτο. Να επαναστατήσω ως λογική. Το επιστολόχαρτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει πρόεδρο τον Βασιλιά και εν πάση περιπτώσει επίτιμο πρόεδρο τον Διάδοχο. Και 100 χρόνια δεν υπάρχουν, κύριε Κανέλη. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη και αφήστε την πολιτική μακριά από εδώ. Εγώ να την αφήσω ευχαρίστω. Η τάξη είναι πολιτική έννοια και αν θέλετε μπορώ να απευθύνομαι και σε πρίγκιπα. Εγώ εννοώ την φιλαθλή τάξη. Με ευγενέστερο τρόπο. Οι πρίγκιπες είναι συνήθως και διάδοχοι. Επιτρέψτε μου όμως κάτι, μιλάτε για τάξη. Για ποια τάξη μιλάτε? Τη φύλαθλο τάξη. Στην μπάλα. Τη φύλαθλο τάξη. Και η φύλαθλο τάξη συνεπάγεται ισόβιο πρωταθλητισμό, νομίζετε? Η φύλαθλο τάξη επισημαίνει ότι την Κυριακή ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Συγχαρητήρια. Εμείς κάναμε μια κακή εμφάνιση. Αυτό έδωσε μια λάθος εντύπωση. Και σήμερα απεκαταστάθη τάξη, διότι ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος. Κατά αυτή την έννοια το αποδέχομαι αν μιλάτε για Ολυμπιακή τάξη εντός του Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Προφανώς.